Σύννεφα στις σχέσεις Δήμου Καβάλας και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φαίνεται ότι μαζεύονται έπειτα από την αναφορά της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα για τα εισπραχθέντα πρόστιμα από την πολεοδομία, τα οποία δεν επιστρέφουν για την κατασκευή έργων εντός του Δήμου Καβάλας. Μπορεί ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος να ανέφερε σε δικές του δηλώσεις ότι δεν υπάρχουν ούτε καν συννεφάκια, όμως η κυρία Τσανάκα προχώρησε ένα βήμα παρακάτω τον συλλογισμό της και υπογράμμισε ότι πολλά έργα γίνονται στο Δήμο Απαγγέου και όχι στον Μητροπολιτικό Δήμο της Καβάλας. Τη δική του τοποθέτηση πάνω στο θέμα έκανε γνωστή ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Να επαναλάβω για μια άλλη φορά πως είναι άλλος ο ρόλος της περιφέρειας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και άλλος είναι ο ρόλος του Δήμου Καβάλας και του Δήμου Παγκαίου, Νέστου, Θάσου και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό επίσης να πω σε σχέση με σημερινά δημοσιεύματα ότι δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόσες και ποιες μελέτες έχει έτοιμες στα χέρια του ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Παγκαίου, ο Δήμος Νέστου, ο Δήμος Θάσου, οποιοδήποτε Δήμος. Σημαντικό είναι βέβαια και διατυπώνω πάντα ότι προκειμένου για την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που είναι το πιο σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε στην περιοχή μας, πρέπει να υπάρχει μελέτη, πρέπει να υπάρχει ωριμότητα, πρέπει να υπάρχει χωροθέτηση, πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αναγκαία διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την αγωνία και των δημάρχων. Καταλαβαίνω την αγωνία και των πολιτών. Καταλαβαίνω και την αγωνία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, προκειμένου να μπορέσουν να λυθούν προβλήματα, να αντιμετωπιστούν ελλείψεις και να δρομολογηθούν αναπτυξιακές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε τα πράγματα και να διαφυλάξουμε τον ρόλο της περιφέρειας, η οποία είναι μια καθαρά αναπτυξιακή διάσταση την οποία υπηρετεί, και ταυτοχρόνως πρέπει να προφυλάξουμε την περιφέρεια από το γεγονός ότι, όχι επειδή έχει το πιο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο να λέμε ότι για όλα αυτά η περιφέρεια, νομίζω όμως ότι δεν τίθεται έτσι και νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές με τα όσα έχουμε διευκρινίσει.